και εδώ. Εντάξει, εντάξει, εδώ η γραφεία. Η κυρία Αλεξάνδρα μας δείχνει τα προβλήματα που αντιμετωπίζει στο σπίτι της, όπως δρογμές και υγρασία, προβλήματα τα οποία, όπως υποστηρίζει, προήλθαν μετά την κατεδάφη σπιτιού δίπλα από το δικό της, επί της λεωφόρου Κνώσου στο Ηράκλειο. Τον περασμένο Οκτώβριο κατεδαφίστηκε αυτό εδώ το σπίτι. Μου κάνανε τεράστιες ζημιές, μου κάνανε τρύπες μέσα στο μπάνιο. Μπαίνουν τα νερά και έχουν γίνει. Έχει φουσκώσει μέσα το σπίτι μου, έχω υγρασίες, έχω μούχλες. Έχω φέρει ο Δήμο εδώ πέρα και υπόσχονται ότι θα τα φτιάξουν. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό το πράγμα. Έχει καταστραφεί το σπίτι μου. Όπως υποστηρίζει η Δημότησα, από το περασμένο Οκτώβριο, όποτε υπήρξε κατεδάφη σπιτιού, καταγράφηκαν τα πρώτα σημάδια στο σπίτι της. Σύμφωνα με την ίδια, παρά τις διαβεβαιώσεις αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου για την αποκατάσταση των ζημιών, μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει το παραμικρό. Την ημέρα που το κατεδαφίσανε, τους έβαλα εγώ και βάλανε κάποια λάσπη εκεί πέρα και κλείσανε προσωρινά την τρύπα. Την παλώσανε εκείνη τη στιγμή που τους κυνήγησα, και γιατί αν δεν τους κυνηγούσα θα το αφήνανε. Και υποσχεθήκαν ότι θα το φτιάξουν. Και λέω εκείνη τη μέρα του υπεύθυνου, του λέω: Δεν μου λες πότε θα το φτιάξετε τώρα τα υπόλοιπα. Λέει το 19. Λέω: Ποιο 19. Στο τέλος του 19, πότε. Λέει: Δεν ξέρω, το 19. Υπάρχει λοιπόν πρόβλημα με αυτούς που εκτελούν τα έργα. Υπάρχει πρόβλημα με αυτούς που δεν λογαριάζουν εμάς τους ίδιους. Η κουνιάδα μου όμως είναι μια χείρα γυναίκα τώρα. Και δηλαδή ήρθε σε απόγνωση, ήρθε μου λέει: Μιχάλη, κοίταξε εδώ, μου λέει, το κρεβατοκάμερά μου, να δεις, να μια τρύπα. Αυτό που ζητά είναι να υπάρξει μέρημνα από το Δήμο Ηρακλείου στο πρόβλημα που αντιμετωπίζει, καθώς και να καθαριστεί ο επιμάχος χώρος όπου παίζουν μικρά παιδιά. Να μου τον αποκαταστήσουν. Ναι, να φτιάξουν τον τοίχο, να τα φτιάξουν όλα. Να καθαρίσουν το χώρο. Έχουν αφήσει αυτά εδώ τα βουνά και έρχονται τα παιδιά εδώ και παίζουν. Και φοβόμαστε, μην πάθουν και τίποτα, γιατί έχει και σίδερα και χίλια δυο πράγματα. Και δεν δίνουν σημασία.